Κυρίες και κύριοι, επειδή πολλής λόγος γίνεται για την έλλειψη γνώσης των νεοελλήνων σε ζητήματα τα οποία αφορούν την ιστορία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας, αλλά και με αφορμή το εθνικό ζήτημα του ονόματος της Μακεδονίας, εμείς απευθυνθήκαμε και έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, ο οποίος με την ιδιότητα του θεολόγου και του ιστορικού θα συζητήσει μαζί μας όλα αυτά τα επίκαιρα θέματα. Κύριε Σιδηρά, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην εκπομπή μας και πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια γόνιμη και δημιουργική συζήτηση μαζί σας, γνωρίζοντας και προσωπικά την ευαισθησία που έχετε για τα ζητήματα αυτά. Κύριε Μαλούση, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας, στις πολιτικές αναφορές, και οφείλω να πω ότι αυτή η εκπομπή σήμερα καταγράφεται και δημοσιοποιείται σε μια περίοδο κρίσιμη για τα εθνικά ζητήματα της χώρας, σε μια περίοδο κρίσιμη για το έθνος των Ελλήνων, το οποίο βάλεται πανταχώθεν και κυκλούται από όχι ιδιαίτερα φιλικές χώρες, και σε μια περίοδο που απαιτείται υψηλό εθνικό φρόνημα, ζωηρή συνέστηση της ευθύνης του κάθε πολίτη και βεβαίως υπεύθυνη αμετακίνητη στα δίκαιά μας κυβέρνηση. Μάλιστα. Κύριε Σιδηρά, πολύς λόγος γίνεται ότι οι Έλληνες δεν γνωρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό τους. Εάν ισχύει αυτό, ποια πιστεύετε ότι είναι η αιτία για την κατάσταση αυτή? Κύριε Μαλούση, οφείλω να σας πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έναν γενικό αφορισμό. Η τοποθέτησή μου πρέπει να είναι λελογισμένη και αντικειμενική. Μετά την μεταπολίτευση βλέπουμε, παρατηρούμε ότι αμβλύνεται αυτό που λέμε ιστορική γνώση στις νεότερες γενιές. Στις νεότερες γενιές η ιστορική γνώση αμβλύνεται, ενώ στις παλαιότερες μπορώ να πω ότι είναι ακμαία. Αυτό δεν είναι μία αφοριστική τοποθέτηση προσωπική δική μου. Πολλοί επιστήμονες, παιδαγωγοί, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι έχουν καταλήξει ότι οι νεοέλληνες, κυρίως οι νεότερες γενιές, για να είμαι πιο ακριβής, αγνοούν την ιστορία του ελληνικού έθνους, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι πολλές φορές συγχαίουν γεγονότα, χρονικές ιστορικές περιόδους, πολλές φορές, αν θέλετε, βρίσκονται σε μία σύγχυση για αυτό που είναι το ιστορικό παρελθόν των Ελλήνων και γενικότερα παρουσιάζουν ένα έλλειμμα ιστορικής γνώσης. Δεν μπορώ να πω ότι οι νεοέλληνες γενικότερα δεν γνωρίζουν την ιστορία τους. Γι' αυτό το προσδιορίσα ότι οι νεότερες γενιές μετά το 1974 με την μεταπολίτευση, σε μία προσπάθεια ίσως εξυγχρονισμού της παιδείας, εντός εισαγωγικών η λέξη εξυγχρονισμός, σε μία προσπάθεια να αποτινάξουν κάποια στερεότυπα του παρελθόντος, όταν η ιστορία χρησιμοποιήθηκε από ανελεύθερα καθεστώτα, πήγαν στην αντίπερα όχθη και κατέληξαν οι νέοι μας, με την ευθύνη βέβαια και των οικογενειών αλλά και του σχολείου, του εκπαιδευτικού συστήματος, σήμερα να στερούνται βασικών ουσιαστικών γνώσεων της ελληνικής ιστορίας. Δεν μπορείς να πας πουθενά στο μέλλον, έλεγε ένας μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, αν δεν γνωρίζεις από πού έρχεσαι. Δεν μπορείς να κατακτήσεις το μέλλον εάν δεν είσαι άριστος γνώστης του παρελθόντος και αν δεν κατανοείς το παρόν. Τα αίτια λοιπόν, τα οποία κατά την άποψή μου διαμορφώνουν αυτό το κάπως απογοητευτικό, όντως και παρατηρήσιμο και καταγεγραμμένο γεγονός ότι στερούνται ιστορικής γνώσης οι νεοέλληνες, τα αίτια είναι πολλά. Πρώτα θέλω να σας πω, μελετώντας αυτό το φαινόμενο και ιστορικά,
ότι βρισκόμαστε τις τελευταίες δεκαετίες σε μια γενικότερη μετεξέλιξη των εθνών κρατών. Ο θεσμός, η έννοια του έθνους κράτους περνάει μια κρίση. Αμφισβητείται σε πολλές περιπτώσεις. Νέα πολιτικά ρεύματα, νέα κοινωνικά ρεύματα, νέες αντιλήψεις εμφανίζονται στο προσκήνιο. Ιδίως μάλιστα το φαινόμενο της παγκοσμιοποιήσεως, που ενώ ξεκίνησε όπως ισχυρίζονται οι οικονομολόγοι επιστήμονες ως ένα οικονομικό φαινόμενο και κατέληξε να γίνει ένας βραχνάς σε όλα τα επίπεδα της ζωής των λαών της Ιφηλίου, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης φαίνεται ότι θέλει λαούς χωρίς ταυτότητα εθνική, χωρίς εθνική συνείδηση, με αμβλημένη την ιστορική γνώση, με αμβλημένη την θρησκευτικότητα και την πνευματικότητα στη ζωή των ανθρώπων, με αλλίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των λαών, προκειμένου οι άνθρωποι ευκολότερα να καθοδηγούνται, να ποδηγετούνται και να χειραγωγούνται. Λυπούμαι που θα το πω, αλλά φαίνεται ότι εκάστοτε κυβερνήσεις αυτού του τόπου ενστερνίστηκαν, φαίνεται, ιδεολογίες και με ιδεολειψίες κατήντησαν ώστε το μάθημα της ιστορίας να γίνει ένα πάρεργο για τον μαθητή, να είναι ένα πάρεργο για τον μαθητή, κάτι το βαρετό, κάτι το ανούσιο. Η σύγχρονη επίσης νοοτροπία, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι να κατακτήσουμε το παρόν, να ζούμε ωφελημιστικά το παρόν. Μα όμως, όπως καταλαβαίνετε, είστε και παλαιότερος και σε εμπειρία ζωής αν θέλετε. Αν θέλουμε να κατακτήσουμε το παρόν, θα πρέπει να είμαστε γνώστες του παρελθόντος μας. Όχι σαν μία προγονοπληξία, αρχαιοπληξία και ιστολαγνία, αλλά μέσα από τα διδάγματα της ιστορίας που είναι πλούσια, να βλέπουμε λάθη για να μην επαναλαμβάνουμε λάθη, να αποκομίζουμε ουσιαστικά ωφέλη, να αξιολογούμε τα δεδομένα της ζωής, τις συνθήκες, τις συγκυρίες, τις ιστορικές, τις πολιτικές, τις στρατιωτικές, για να περπατούμε με στέρεα βήματα στο παρόν και να μπορούμε να οραματιζόμαστε και να παλεύουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Όταν όλα αυτά μέσα από το μάθημα της ιστορίας στα σχολεία δεν γίνονται βίωμα, δεν αποτελούν προσπάθεια για κατάκτηση γνώσης, όχι τυπολατρικής, όχι με απομνημόνευση και παπαγαλία, αλλά σαν βίωμα να ζήσουμε την ιστορία και να εμβαθύνουμε σε αυτήν, για να έχουμε βεβαία την περπατησιά μας στο παρόν και ελπιδοφόρα την πορεία μας προς το μέλλον, τότε μπορώ να πω ότι είναι ο Έλληνες, επειδή τα στερούνται αυτά, δυστυχώς σφάλουν και ως λαός πολλές φορές τις επιλογές τους, αλλά και ως πολιτική ηγεσία. Θέλουμε δηλαδή, θέλουμε μια νέα γενιά που σαν άμορφος χυλός, σαν άμορφη μάζα, δεν θα έχει εθνική συνείδηση, εθνική ταυτότητα, εθνική ιδιοπροσωπία, πρόσημο εθνικό, δεν θα γνωρίζει τον πολιτισμό αυτή η νέα γενιά και την ιστορία που οι πρόγονοί της δημιούργησαν και μεγαλούργησαν οι ίδιοι για να μας την παραδώσουν. Η ίδια η οικογένεια, αν θέλετε, με ωφελημιστικό τρόπο κατευθύνει τα παιδιά σε μία λογική καθημερινής διεκπεραίωσης της ζωής, χωρίς αν θέλετε να τα γαλουχεί, να τα ανδρώνει, να τα καταρτίζει, να τα συγκροτεί με ιστορικές αλήθειες και αν θέλετε με την ομορφιά ενός ιστορικού πολιτισμού όπως είναι ο ελληνικός, όχι για να τα κάνει αριθμομνήμονες ιστορικών γεγονότων, όχι να τα κάνει να απομνημονεύουν ανούσια γεγονότα,
αλλά να τα εμφυσίσει το πνεύμα του πολιτισμού και της ιστορίας αυτού του λαού. Αν λοιπόν οικογένεια, σχολείο, πολιτεία δηλαδή, αν και οι δάσκαλοι ακόμη δεν έχουν αυτό το πάθος, τη λατρεία, την αγάπη, να γαλουχίσουν τα παιδιά με ωραίο διδακτικό τρόπο για όλα εκείνα τα οποία συντελέστηκαν στο παρελθόν, ώστε να τα καταρτήσουν, να χτίσουν χαρακτήρες για να έχουν στέρεα περπατησιά στο μέλλον, τότε λυπούμε που θα το πω, δεινά προβλέπονται και μάλιστα με λαούς που δεν έχουν ιστορική γνώση, όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, με λαούς που δεν έχουν ιστορική γνώση, βλέπουμε ότι η πορεία των εθνών είναι ανησυχητική. Δεν μπορεί να κατακτήσεις το παρόν και το μέλλον εάν είσαι ανιστόρητος και αν δεν γνωρίζεις, όπως είπα στην αρχή, από πού έρχεσαι για να γνωρίζεις και πού πηγαίνεις. Μάλιστα. Κύριε Σιδηρά, η Ελλάδα περιβάλλεται από κράτη τα οποία έχουν φανερές επεκτατικές διεκδικήσεις από τη χώρα μας, ενώ την ίδια στιγμή καλλιεργούν τον εθνικισμό στους νέους ανθρώπους μέσα από σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας, αλλά εμείς έχουμε καταντήσει να ντρεπόμαστε να πούμε έστω και τη λέξη πατριώτης. Τι λέτε? Αυτή είναι μια πικρή και αληθινή διαπίστωση την οποία κάνετε. Η ερώτησή σας περιλαμβάνει μια διαπίστωση η οποία είναι αληθινή. Κοιτάξτε, έχω τη χαρά να έχω συναδέλφους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και μου έχουν προμηθεύσει και σχετικά βιβλία. Εάν πάρετε βιβλία ιστορικά της γειτονικής χώρας Αλβανίας, θα δείτε την προκλητικότητα η οποία υπάρχει, το θράσος και τον εθνικισμό στο έπακρον, διότι κάνουν λόγο για την τζαμουριά, για τους εθνοπροδότες και δολοφόνους των Ελλήνων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν οι Τσάνιδες στην περιοχή της Πρέβεζας και όχι μόνο, και να διεκδικούν όλη την Ήπειρο ίσα με τα Γιάννενα. Εάν πάρετε τα σχολικά βιβλία των Σκοπίων, με τα οποία από το 1945 ο δικτάτορας της Ιουγκοσλαβίας Τίτο, που είναι και ο γεννήτορας αυτού του κράτους του Σολίνα, διότι ο πολιτικός Σολίνας δημιούργησε αυτό το κρατήδιο για επεκτατικές και λυτρωτικές βλέψεις που είχε ο Ιώζεφ Τίτο. Αν δείτε τα σχολικά λοιπόν εγχειρίδια με τα οποία γαλουχήθηκαν γενναίες γενναιών από το 1945, που απέκοψε την Βαρδαρία ή Βαρδάρσκα, όπως ονομαζόταν τα σημερινά Σκόπια, για να τα ονομάσει εντός πολλών εισαγωγικών Δημοκρατία της Μακεδονίας, και αν σκεφτείτε πώς γαλουχήθηκαν όλα αυτά τα νέα πρόσωπα, οι γενιές από το 45 μέχρι και σήμερα, μαθαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι ο εχθρός των Μακεδόνων, ότι υπάρχει μακεδονικό έθνος μη ελληνικό και είναι οι Σκοπιανοί, ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα μη ελληνική που είναι αυτή την οποία ομιλούν οι Σκοπιανοί, ότι το κράτος των Σκοπίων θα απελευθερώσει δήθεν ανύπαρκτη ούσα, δήθεν σλαβομακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα, ότι όνειρό τους είναι να κατακτήσουν την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, για να φτάσουν στα θερμά ύδατα του Αιγαίου. Εάν δείτε όλα αυτά περί Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα ιστορικά ανόητα, αβάσιμα και προκλητικά εθνικιστικά, θα καταλάβετε ότι και σήμερα η λύση του προβλήματος είναι δύσκολη, διότι αυτές οι γενιές γαλουχήθηκαν με έναν ακραίο εθνικισμό, όπως συνέβη, όπως σας είπα, και με τους Αλβανούς επί του αθεϊστικού καθεστώτος και ίσαμε τώρα του Χότζα και μέχρι τώρα. Αν πάτε στη Βουλγαρία, οφείλω να το πω, εμείς οι Θρακιώτες και οι Ανατολικομακεδόνες υποστήκαμε και από το 13 μέχρι το 19 και από το 41 μέχρι το 44 τα πάνδυνα και ο τόπος μας, η Κομωτινή, η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν ιστορικοί οι οποίοι μιλούν για την Βουλγαρία του Αιγαίου. Λοιπόν, ο εθνικισμός υπάρχει στην γειτονική μας Τουρκία. Οι βλέψεις πάντοτε προς το Αιγαίο, προς την Ελλάδα.
Όντως αυτό που είπατε και σας αναφέρω αυτά τα παραδείγματα είναι γεγονός. Καλλιεργείται ένας εθνικισμός. Καλλιεργούνται συνειδήσεις με εθνικιστικό φρόνημα. Και δυστυχώς για την Ελλάδα η ιστορική της μοίρα ήταν αυτή. Βρίσκεται σε αυτό το σημείο της Ιφιλίου να γυτνιάζει με άφιλους λαούς, με άφιλα έθνη. Τώρα, όσον αφορά εμάς, εμείς, οφείλω να το πω πολύ σωστά, δεν ενσπείρουμε τον εθνικισμό στα σχολικά μας βιβλία. Οι Έλληνες ουδέποτε έχουν επεκτατικές βλέψεις και ουδέποτε είχαν. Ο ελληνικός λαός ουδέποτε αναζήτησε μεγαλοειδεατισμό επεκτατικού τύπου και αλυτρωτισμού. Και βεβαίως τα παιδιά μας δεν τα καλλιεργούμε με φανατισμό. Το κακό είναι όμως, αυτό είναι σωστό που κάνουμε, το κακό όμως είναι ότι φτάσαμε μετά την μεταπολίτευση ένα κόμπλεξ να επικρατεί, οι ιδεολειψίες να επικρατούν και τα σημερινά νέα παιδιά, δυστυχώς κύριε Μαλούση, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, με αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, με τον τρόπο που διδάσκεται η ιστορία και τα τελευταία 10-15 χρόνια με την προσπάθεια να αμβλυνθεί το εθνικό φρόνημα με τον τρόπο που γράφονται τα βιβλία της ιστορίας, τα νέα παιδιά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, έφτασαν στο σημείο να αγνοούν στοιχειώδη ιστορικά στοιχεία και στοιχειώδεις ιστορικές γνώσεις, γεγονός το οποίο το ομολογούν οι πάντες. Άρα λοιπόν κάτι συμβαίνει σε αυτούς οι οποίοι παρικούν την Ιερουσαλήμ και δεν μπορώ να αποκρύψω την ανησυχία μου ότι ίσως πολλές φορές κάποιοι κύκλοι θέλουν έναν ελληνικό λαό που από τη φύση του είναι δυναμικός και ανυπόταχτος, με ανυπόταχτο DNA εθνικό, θέλουν να τον καθυποτάξουν μέσω της εθνικής λοβοτομής και μέσω της ιστορικής αμνησίας. Φτάσαμε, όπως είπατε σωστά, να αισθανόμαστε όνειδος και ντροπή να εκφέρουμε ακόμη και την λέξη πατριώτης. Γιατί κάποιοι, λόγω πολιτικής ιδεολογίας, όλα αυτά τα χρόνια κατήντησαν και ταύτισαν την λέξη πατριώτης με τη λέξη εθνικιστής, με τη λέξη φασίστας. Να μου επιτρέψετε να πω ότι όταν υπάρχει τέτοια σύγχυση σε όρους και έννοιες, τότε το μέλλον δεν είναι ευίωνο. Ο πατριώτης είναι αυτός που αγαπά την πατρίδα άδολα, ανυπόκριτα, με αίσθημα αυτοθυσίας, όπως πατριώτες ήταν πριν λίγες δεκαετίες εκείνοι που πήγαν και πολέμησαν στον πόλεμο εναντίον των Ιταλών κατακτητών, όπως ήταν τα παλικάρια μας που έπεσαν στην Κύπρο πριν από 40 χρόνια το 1974. Λοιπόν, γιατί ήταν μια άλλη γενιά η οποία γαλουθήθηκε με ιδεώδη. Άρα είναι κατάντημα. Δεν ξέρω, βρισκόμαστε σε μια χώρα της υπερβολής, σε μια χώρα με τα εύκολα λόγια, σε μια χώρα του φαίνεστε και όχι του είναι, σε μια χώρα που έχει απαρνηθεί την ταυτότητά της και αντί να γεύεται τον πλούτο του πολιτισμού και της ιστορίας της γεύεται τα ξυλοκέρατα που τις πετούνε στα πόδια ουσιαστικά οι ξένοι, σαν να πιθηκίζουμε και να είμαστε μίμοι, μιμούμεθα τα πάντα, ξενόφερτα τα πάντα και αρνούμαστε την ταυτότητά μας. Γιατί? Για να φανούμε ικανότεροι, αξιότεροι? Τι κόμπλεξ συλλογικό είναι αυτό που μας διακατέχει πολλές φορές? Αυτά όλα λοιπόν είναι παθογένειες και της εκπαίδευσης και της πολιτικής μας ηγεσίας, που πολλοί από ιδεολειψία και από πολιτική τοποθέτηση αντιμετωπίζουν έτσι τον γνήσιο πατριωτισμό. Και είναι λάθος αυτό, διότι αυτό περνάει στο λαό. Μάλιστα. Οι νέοι μας πιστεύετε ότι γνωρίζουν την ιστορία της πατρίδας τους και διακρίνονται για την φιλοπατρία τους, ή μήπως είναι αδιάφοροι και παντελώς αδαείς? Δεν μπορώ να πω ότι οι νέοι μας δεν αγαπούν την πατρίδα τους.
Οι νέοι μας αγαπούν την Ελλάδα. Αγαπούν αυτό που συμβολίζει και είναι η όντως πατρίδα που λέγεται Ελλάς. Δεν νομίζω ότι είναι αδιάφοροι απέναντι στην υπεράσπιση του εδάφους της πατρίδος, της ιστορίας της πατρίδος και του πολιτισμού της. Ο Έλληνας έχει μες στο DNA του και έντονο το πατριωτικό συναίσθημα και έντονο το θρησκευτικό βίωμα. Αυτά τα δύο μας κράτησαν σε χειρότερες χρονικές περιόδους ανελευθερίας ραγιαδισμού. Πολύ φοβούμαι όμως ότι λόγω της άγνοιας της ιστορικής γνώσης και λόγω αυτής της παγκοσμιοποιημένης νοοτροπίας που υπάρχει, η οποία θέλει τους λαούς χωρίς εθνική ταυτότητα και συνείδηση, με αμβλημένη την εθνική συνείδηση και το θρησκευτικό βίωμα, την παράδοση και τον πολιτισμό, πολύ φοβάμαι ότι θα καταντήσουμε να βιώνουμε έναν νέο ραγιαδισμό. Από τον ραγιαδισμό της Οθωμανοκρατίας θα περάσουμε στον νεοραγιαδισμό της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Ο Έλληνας αγαπά την πατρίδα του, κάνει άλματα, γεννά ήρωες η Ελλάδα, το έχει μέσα στο αίμα του, στις φλέβες του, στις αρτηρίες του, το ιστορικό, εθνικό και θρησκευτικό DNA. Και όντως δεν σηκώνει εύκολα ο τράχυλος του Έλληνα ζυγών δουλείας. Όμως αυτό το εθνικό και θρησκευτικό DNA δεν μπορεί να καλλιεργηθεί όταν λείπουν οι σωστές προϋποθέσεις. Όταν η ίδια η οικογένεια είναι αποστασιοποιημένη μέσα στις ζάλες της καθημερινότητας, αλλά και πριν την οικονομική κρίση, όταν έλεγαν πολλοί, τους άκουγα, όχι αδελφέ τώρα με ιστορίες θα ασχολούμαστε, λάθος. Όταν η ίδια η οικογένεια δεν γαλουχεί τα παιδιά της, δεν τα καταρτίζει, όταν το σχολείο είναι μια διεκπεραίωση για να φτάσουν τα παιδιά με τυπικές διαδικασίες στην τρίτη λυκείου να πάρουν έναν βαθμό και να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο, τώρα πια για να είναι πτυχιούχοι άνεργοι, δυστυχώς λυπούμε που το λέω. Όταν λοιπόν η ιστορία έχει ταυτιστεί με την παπαγαλία γεγονότων και αριθμών, αλλά δεν είναι ένα μάθημα με το οποίο καλλιεργείται το παιδί και εμβαθύνει στο παρελθόν, γνωρίζοντας το παρόν και ονειρευόμενο καλύτερες μέρες για το μέλλον, τότε μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά, επειδή λείπουν όλα αυτά, αμβλύνεται το ιστορικό και εθνικό DNA του Ρωμιού, του νέου Έλληνα. Είναι η ίδια η νοοτροπία των νέων τώρα με την νοοτροπία έστω 2-3 γενεών πριν? Μα είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις, οι ιδεολογίες, η νοοτροπία που επικρατεί λόγω παγκοσμιοποίησης, ώστε βλέπετε ότι με απόσταση 5 και 10 χρόνων νέα παιδιά σε σχέση με τα προηγούμενα έχουν μια πολύ πιο χαλαρή αντίληψη για την έννοια πατρίδα, θρησκεία, πίστη, ιστορία, πολιτισμός. Αυτό τι δείχνει? Ότι καλά κάνει τη δουλειά της η παγκοσμιοποίηση. Αποχαυνώνει τους λαούς, τους μαζοποιεί, τους χυλοποιεί, τους κάνει χυλό και άμορφη μάζα, γιατί έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα, αν θέλετε, οι σκοπιμότητες και οι κρύφοι σκοποί και μεθοδεύσεις, προκειμένου να υποτάσσονται τα έθνη και οι λαοί. Θα σας πω κάτι, το έχω πει σε μια συζήτησή μου πρόσφατα. Εάν πάρουμε έναν νέο της Ελλάδος μαθητή και αν πάρουμε και έναν σκοπιανό μαθητή για το ζήτημα της Μακεδονίας, πολύ φοβούμαι ότι ο σκοπιανός μαθητής θα φέρει σε δύσκολη θέση τον Ρωμιό. Όχι γιατί είναι εξυπνότερος, αλλά διότι, όχι γιατί επίσης θα το χρησιμοποιήσω εναντίον τους, όχι γιατί με τον εθνικισμό του κάτι πάει να πει, αλλά διότι εμείς δεν γαλουχούμε με την ιστορική γνώση και την αλήθεια τα παιδιά μας. Το βλέπω από αυτήν την οπτική πλευρά. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο σκοπιανός. Θα δω όμως το πάθος του, την εμπάθειά του και την εθνικιστική του μανία. Σε όλα αυτά πρέπει
ο νεοέλληνας, η νέα γενιά των Ελλήνων να είναι καταρτισμένη, να έχει γνώση, να έχει συνείδηση, να έχει εθνικό φρόνημα, να έχει συγκροτημένη προσωπικότητα για να αντικρούει τα ψεύδη, την παραχάραξη της ιστορίας και τους κλέφτες της ελληνικής ιστορίας. Και αυτό οφείλουμε δάσκαλοι, γονείς, εκκλησία, οι πάντες να το μεταλαμπαδέψουμε. Ούτε ελάχιστο λιγότερο από την ιστορική γνώση και αλήθεια να μην παραδώσουμε τη νέα γενιά. Λοιπόν, είναι σοβαρά ζητήματα, υπεύθυνα ζητήματα. Και μην ξεχνάτε, όταν πριν από λίγα χρόνια έγινε ο Σάλος με το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση, δεν ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Φτάσαμε τα θύματα της εκατόμβες των θυμάτων στη Μικρά Ασία, εκεί που υπάρχουν ρήμνες, ποταμοί και ωκεανοί αίματος μαρτύρων, ηρώων και αγίων, να χαρακτηρίζουμε την ομή σφαγή ως συνοστισμό. Και να υπάρχουν ακόμη και πολιτικοί σήμερα που να αμφισβητούν την γενοκτονία των Ποντίων ή την γενοκτονία των Ελλήνων Θρακών της Ανατολικής Θράκης. Εσείς ξέρετε ότι έχω ασχοληθεί με τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολικής Θράκης και σε ομιλίες κλπ. Γνωρίζουν λοιπόν ότι υπάρχει γενοκτονία και Ανατολικής Θράκης. Τι να σας πω, θέλω να είμαι μετρημένος, αλλά πολλές φορές η ιερή αγανάκτηση με καταλαμβάνει, διότι είναι απογοητευτικά κάποια σημεία. Είναι εθνικιστής αυτός που αγαπά την πατρίδα του? Είναι εθνικιστής αυτός που υπερασπίζεται τα δίκαια και τα συμφέροντα του έθνους του? Είναι εθνικιστής αυτός που δεν παραχωρεί σπιθαμή γης? Είναι εθνικιστής αυτός που δεν εκχωρεί την ιστορία και τον πολιτισμό του στους κλέφτες της ιστορίας μας? Είναι εθνικιστής αυτός που αγωνίζεται για τα ιερά και τα όσια των προγόνων του? Είναι εθνικιστής αυτός ο οποίος υπερασπίζεται το μέλλον των παιδιών του? Όχι, κύριε Μαλούση, δεν είναι εθνικιστής, είναι Έλληνας πατριώτης. Μάλιστα. Μετά από όλα αυτά, κύριε Σιδηρά, τι σημαίνουν για εσάς οι λέξεις ιστορική γνώση, πατρίδα, εθνικό φρόνημα και πατριωτισμός μέσα σε μια παγιοποιημένη διεθνή κατάσταση? Η ιστορική γνώση είναι δύναμη. Αυτός ο οποίος γνωρίζει την ιστορία του, είτε ως άτομο, είτε ως κοινωνία, είτε ως έθνος, έχει δύναμη, έχει εθνική αυτοσυνειδησία, γνωρίζει την ταυτότητά του, γνωρίζει το παρελθόν, περπατά σταθερά στο παρόν και οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον. Αγωνίζεται με φιλοπατριωτικά αισθήματα για τα ιερά και τα όσια που του παρέδωσαν οι πρόγονοι και προπάτορές του, για να τα παραδώσει ουδέ καταλάχιστον λιγότερα στις επόμενες γενιές. Έχει εθνικό φρόνημα, δεν έχει τοπάθεια, δεν έχει, αν θέλετε, ροπή προς την δουλεία, δεν είναι ητοπαθής, έχει γενεοφροσύνη, δεν είναι εθνικιστής, είναι πατριώτης, αγαπά την πατρίδα. Και ο πατριωτισμός είναι ύψιστη αρετή από την αρχαία ακόμη Ελλάδα. Η αγάπη προς την πατρίδα είναι πάνω από την μητέρα και τον πατέρα, πάνω από την οικογένεια. Είναι ύψιστη αρετή και ύψιστο καθήκον. Οι αρχαίοι Έλληνες, πάνω από την μητέρα, τον πατέρα και την οικία τους, έθεταν τα ιερά και τα όσια της πατρίδος και έπεφταν μέχρι ενός. Να μην αναφέρω ιστορικά παραδείγματα. Οφείλω όμως να πω ότι όλα αυτά καλλιεργούνται. Δεν έρχονται με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν είναι, αν θέλετε, μία πράξη υπολογισμού που την λύνεις και την κατακτάς. Η ιστορική γνώση λοιπόν, η καλλιέργεια της φιλοπατρίας, της εθνικής ταυτότητας, της εθνικής ιδιοπροσωπίας, του εθνικού φρονήματος, απαιτεί κόπο, απαιτεί μελέτη, απαιτεί προσπάθεια. Είναι ένας έρωτας μεγάλος η αγάπη για την ιστορική αλήθεια, για την έρευνα. Και αυτό οφείλουν και οι δάσκαλοι και το σχολείο να το πραγματοποιούν για χάρη της νέας γενιάς. Και αυτά όλα δείχνουν ότι με υγιή γνώση, με αληθινή γνώση, με υγιή φιλοπατριωτικά αισθήματα, και το εθνικό φρόνημα είναι ακμαίο και η εθνική συνείδηση ζωντανή
και η γενεοφροσύνη αμύωτη. Αγαπούμε την πατρίδα, τον πολιτισμό μας. Σημαίνει γνωρίζουμε τον πλούτο της πατρίδας και τον πολιτισμό μας. Δεν αγαπούμε αφηρημένα, γενικά, αόριστα και με άγνοια, αλλά με γνώση, με κατάρτιση, με υποδομή πνευματική. Και έτσι πορευόμαστε σε μια διεθνή κοινωνία η οποία δυστυχώς δεν τα θέλει αυτά. Γιατί αυτά κάνουν λαούς με ελεύθερη κρίση, ανυπότακτους, οι οποίοι δεν ανέχονται ζυγών δουλείας όπως θέλει η νέα τάξη πραγμάτων σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα. Είναι ένα συναφές ζήτημα, είναι κατά πόσο οι νέοι μας γνωρίζουν το λαϊκό πολιτισμό και την παράδοση της πατρίδας μας που αποτελούν στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού. Τι λέτε εδώ? Πιστεύω ότι στην πλειοψηφία τους οι νέοι μας όσον αφορά τον λαϊκό πολιτισμό και την παράδοση έχουν άγνοια. Τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω 15 χρόνια, μετά το 2000 παρατηρείται αυτό, έχουν καταγραφεί και διάφορες τέτοιες μελέτες, βλέπουμε ότι διάφοροι μορφωτικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, πολλοί ερευνητές με μεγαλύτερο μεράκι, επιστήμονες, συγγραφείς, ιστοριοδίφες, λαογράφοι, θρησκεολόγοι, αρχίζουν και σιγά σιγά με μεγαλύτερο πάθος και αγάπη ερευνούν και αναδεικνύουν άγνωστες πτυχές του λαϊκού μας πολιτισμού και της παράδοσής μας. Θυμάμαι τη Δόμνα Σαμίου πριν πολλές δεκαετίες, τον Ντοϊτσίδη, τον Αϊδονίδη, οι οποίοι έγραφαν στις κασέτες τότε, κατέγραφαν όλον τον λαϊκό πολιτισμό, τον θρακιώτικο, τον ισιωτικό, τον υπηρωτικό. Αναφέρω αυτά τα τρία ονόματα, της Σαμίου, του Ντοϊτσίδη, του Αϊδονίδη, γιατί αυτοί υπήρξαν σωτήρες του λαϊκού πολιτισμού και της παράδοσης. Και τότε ίσως κάποιοι να τους έλεγαν τρελούς, ρομαντικούς, εθεροβάμονες. Φτάσαμε σε ένα σημείο να τα απαρνηθούμε όλα αυτά μετά τη μεταπολίτευση, γιατί θέλαμε τάχα προοδευτισμό, θέλαμε εξυγχρονισμό, τα θεωρούσαμε παλιωμοδίτικα, γεροντίστικα τερτύπια που δεν μας τέριαζαν. Ήμασταν, βλέπετε, Ευρωπαίοι. Ζούσαμε μέσα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα και θεωρούσαμε ότι όλα πρέπει να ανατραπούν, θεωρώντας ότι πρέπει να καταργηθούν. Τα παραδοσιακά μας τραγούδια, οι χοροί μας, τα ήθη και τα έθιμα, τα λαογραφικά μας έθιμα. Γύρισαν όμως τα χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξεριζώνεται το πολιτισμικό, ιστορικό και θρησκευτικό και λαογραφικό DNA του Ρωμιού. Γύρισαν, φαίνεται, τα χρόνια. Έκανε τον κύκλο του όλο αυτό το κίνημα λησμονιάς του πολιτισμού μας και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια γίνονται πιο συστηματικές προσπάθειες για να αναβιώσουν ηθη και έθιμα, πρώτα-πρώτα να καταγραφούν επιστημονικά για να σωθούν, και αυτά τα οποία κατέγραψαν οι παλαιότεροι να γίνουν κτήματα, γνώση, βίωμα και στους νεότερους. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε και εθεροβάμονες, ούτε να εθελοτυφλούμε. Η πλειοψηφία των νέων δεν ασχολείται τόσο με αυτά. Το ενθαρρυντικό απλώς είναι ότι μέσα από τους συλλόγους, από τους φορείς λαογραφικού, πολιτισμικού και ιστορικού και πνευματικού ενδιαφέροντος, πάει να γίνει μια προσπάθεια ποιοτικής καταγραφής και αναβίωσης όλων αυτών. Είναι πλούτος ο λαϊκός μας πολιτισμός. Είναι κομμάτι του ευρύτερου πολιτισμού μας. Η λαϊκή μας παράδοση είναι αναπόσπαστο τμήμα του πολιτισμού. Ο θρακιώτης ξέρει την γκάιδα του, ξέρει τους χορούς του. Εμείς που τα ακούγαμε αυτά από τις μανάδες και τους πατεράδες μας και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ακόμη είχαμε τέτοια ακούσματα, μπορούμε να τα εκτιμήσουμε. Η νέα γενιά έχει έναν νέο τρόπο διασκέδασης, νοοτροπίας και άποψης. Έχει αυτό, λείπει από τα σχολεία. Ξέρετε πολλές φορές τι λέω. Γιατί να μην υπάρχουν μαθήματα, και το λέω από την εκπομπή σας και το καταθέτω δημόσια. Λοιπόν, γιατί να μην υπάρχουν μαθήματα με ποιοτικό γραπτό λόγο, με εικόνες, με βίντεο, με χίλια δυο, που να αφορούν την διδασκαλία του λαϊκού πολιτισμού και της λαϊκής παράδοσης μας? Γιατί το Υπουργείο Παιδείας να μην καθιερώσει τη διδασκαλία τέτοιων μαθημάτων? Ποιον θα βλάψουν αυτά? Μήπως θα ξυπνήσουν το εθνικό
πολιτισμικό και παραδοσιακό DNA του Ρωμιού. Και ποιον ενοχλούν αυτά? Ενοχλούν αυτούς που μας θέλουν χυλό και μάζα? Ας τους ενοχλούν. Δεν μπορεί να απαρνούμαστε και να διαγράφουμε στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας μας μόνο και μόνο για να γίνουμε αρεστοί σε αυτούς οι οποίοι επιβάλλουν άνωθεν τις εντολές τους. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Σίδηρα. Ποια κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να είναι η υπερπατησιά των νεοελλήνων σε μια περίοδο που όλα είναι ρευστά και πολλοί κινδυνελοχεύουν στη γειτονιά μας και στην ευρύτερη περιοχή? Οι νεοέλληνες θα πρέπει να αποβάλουν το σύνδρομο της ιτοπάθειας, του ραγιατισμού, νέου ραγιατισμού, να αποβάλουν την ξυπασιά ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που οι πατέρες τους τους άφησαν, να εκτιμήσουν τον πολιτισμό τους, να τον γνωρίσουν για να τον εκτιμήσουν, να τον μελετήσουν, να υπάρχει οργανωμένο σχολείο το οποίο θα πρέπει αυτά τα ιδανικά να τα περάσει, και όχι να λέμε ότι το σχολείο πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο και ουδέτερο. Γιατί? Για να ικανοποιηθούν ποιοι? Σε αυτή τη χώρα υπάρχει πολιτισμός που είναι μέσα στα ντουλάπια, στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Άρα το σχολείο και η οικογένεια έχουν ευθύνη. Και θα πρέπει οι Έλληνες, αφού αποβάλλουν τον νεοραγιατισμό τους, την ιτοπάθειά τους, να έχουν κρίση ελεύθερη, αντικειμενική. Να έχουν γνώση του πολιτισμού και της ιστορίας, της παράδοσης με την οποία εμπλουτίζεται αυτό που λέγεται ελληνικός πολιτισμός. Να έχουν πίστη στις δυνάμεις του έθνους, πίστη στον εαυτό τους. Να μην αποβάλλουν τη θρησκευτικότητά τους που κάποιους ενοχλεί. Να είναι συγκροτημένες προσωπικότητες με όλα αυτά τα οποία μας κράτησαν και επί 400 χρόνια Οθωμανικής δουλείας και τυραννίας και σε άλλες περιόδους. Και μόνο αν δουν οι νεοέλληνες μέσα από τη μελέτη πως άντεξε αυτό το γένος το ρωμαϊκό σε δύσκολες και δυσκολότερες από σήμερα στιγμές και περιόδους, τότε θα καταλάβουν ότι επεβίωσε γιατί το εθνικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό DNA του, αυτού του έθνους εννοώ, ήταν ακμαίο, ήταν ζωντανό, δεν ήταν χαμένο μέσα στο χώμα. Και δεν ντρέπονταν οι Ρωμοί αν και ραγιάδες για αυτό που ήταν. Ζούσαν με την λαχτάρα της ελευθερίας. Δεν αποδέχτηκαν το ζυγό της δουλείας ως μόνιμη κατάσταση. Άρα λοιπόν όλα αυτά απαιτούν όραμα, έμπνευση, πολιτική ηγεσία που δεν θα υπόσχεται δημόσια άλλα και δεν θα υπογράφει κάτω από το τραπέζι άλλα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ηγεσία πνευματικών ανθρώπων που θα λένε την αλήθεια, που δεν θα σκέφτονται το κόστος, που θα εμπνέουν και θα απυπνίζουν τους νέους, τους πολίτες, τους συνέλληνες, τους πανέλληνες, όπου γης. Μόνο με τέτοια πνευματική ηγεσία ως μπροστάρι, εκκλησιαστικά, ακαδημαϊκά πρόσωπα και η πολιτική ηγεσία με ευθύνη και υπευθυνότητα να πορεύεται καθοδηγώντας το λαό, όχι με ιτοπάθεια, όχι με αμοραλισμό, όχι αν θέλετε με μυρολατρεία, ότι είναι οι καημένοι Έλληνες αυτής της ζωής και αυτού του κόσμου. Έτσι χτίζουν προσωπικότητες και έτσι εδραιώνουν το φρόνημα, τη συνείδηση ενός λαού. Διαφορετικά θα είναι, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης, για να το θυμηθώ, θα είμαστε οι παρατρεχάμενοι του ενός και του αλουνού, επέτες εμείς οι άλλοτε περήφανοι Έλληνες, επέτες και παρατρεχάμενοι του ενός και του αλουνού. Δεν ξυπάστηκε ποτέ ο Ρωμιός, ούτε με τα πολλά λεφτά κατά τις παλαιότερες δεκαετίες, και με λιγότερα χρήματα μεγαλούργησε, πρόκοψε, δούλεψε. Στα τελευταία χρόνια, κύριε Μαλούση, αλλοιωθήκαμε και αλλοτριωθήκαμε. Μάλιστα. Κύριε Σίδηρα, δεν έχω κάποιο άλλο ερώτημα βέβαια. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ένα έχω να πω. Την ιστορία, τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας, την ορθοδοξία μας, τα ιδανικά μας, δεν μπορεί να μας τα πάρει κανείς, όπως και την ψυχή μας,
παρά μόνο αν εμείς ως ρυψάσπιδες τα ξεπουλήσουμε και τα προδώσουμε. Τη ζωή μας μπορεί να την αφαιρέσει κάποιος. Τον πλούτο, τον υλικό μπορεί. Αλλά ξαναλέω, όπως έλεγε ο Πατροκοσμάς ο Ετωλός, την ψυχή σου, τα ιδανικά σου, την πίστη σου, την ιστορία σου, τον πολιτισμό σου, δεν μπορεί να σου τον αφαιρέσει κανείς παρά μόνο αν εσύ προδοτικά τον παραδώσεις και τον ξεπουλήσεις. Αυτό ας μας διδάσκει πάντοτε και ας μας κατευθύνει ειδικά στις δύσκολες στιγμές που διέρχεται το έθνος μας. Μάλιστα. Κύριε Σιδηρά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ να σε ευχαριστήσω, κύριε Μαλούση. Καλό βράδυ. Χαίρετε.